πολιτικοποιήσουμε τις... Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην εφαρμογή του νέου νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας βρέθηκε το πρωί στο επίκεντρο της 100ης Συνόδου των Πριτάνεων που ολοκληρώνεται σήμερα στα Χανιά, παρουσία μεταξύ άλλων και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Στην ατζέντα των Πριτάνεων που εξ αρχής είχαν διατυπώσει τις δικές τους αντιρρήσεις ως προς την εφαρμογή του νόμου, βρίσκονται τα οικονομικά των πανεπιστημίων και οι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με τον πρόεδρο της Συνόδου και Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης να δηλώνει πως θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ο οδικός χάρτης για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται να συζητήσουμε με το Υπουργείο, όπως έχει λεχθεί και στη συζήτηση που έχουμε κάνει, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα οδηγήσει τα πανεπιστήμια προς την κατεύθυνση την οποία καθορίζει ο νόμος. Εκεί θέλει αρκετή δουλειά, γιατί αλλάζει τελείως το θεσμικό πλαίσιο και η προσαρμογή δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, είναι θέμα χρόνου η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης στα ΕΗ, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί 262 συνολικά βελτιωτικές προτάσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα που επεξεργάζονται από ειδική ομάδα εργασίας ώστε να ενσωματωθούν. Αν έχετε κάποιες υπουργικές αποφάσεις, ο κ. Υπουργός θα στείλει ένα αναλυτικό εγκύκλιο με τα επόμενα βήματα προς υποστήριξη. Ακριβώς αυτά έχουν ήδη ετοιμαστεί και σας διαβεβαιώ, νομίζω το ξέρατε, αλλά αυτονόητο είναι στο δικό μου μυαλό, ότι εμείς θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλη την υλοποίηση και οποιαδήποτε ζητήματα έχετε σχετικά με την ερμηνεία του νόμου, με την υλοποίηση του νόμου, οποιαδήποτε τέτοια θέματα. Σε ό,τι αφορά στις χρηματοδοτήσεις των πανεπιστημίων, η Νίκη Κεραμέως επανέλαβε ότι έχει ολοκληρωθεί το 90% των επιχορηγήσεων, ενώ θα τρέξει, όπως τόνισε, και το επιπλέον ποσοστό της επιχορήγησης. Κάποια πανεπιστήμια έχουν υποβάλει αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για χρήση ταμιακού υπολείπου και μάλιστα έχω πληροφορηθεί ότι τουλάχιστον ένα εξ αυτών έχει ήδη εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δημοσιεύτηκε λοιπόν η απόφαση σχετικά με τα κριτήρια χρηματοδότησης και να θυμίσω ότι πρέπει μέχρι τέλος του μηνός να υποβληθούν οι αιτήσιες εκθέσεις προς την ΕΘΑΕ σχετικά με τις επιδόσεις του 2021 για να υπολογιστούν στην τακτική επιχορήγηση. Στη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου έγινε γνωστό ότι το Νοέμβριο αναμένεται στη χώρα μας μεγάλη αποστολή Αμερικανικών Πανεπιστημίων που θα εξετάσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τα ελληνικά ΕΗ.